καλύτερα από όλους. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Καπουράκη. Αρχιεπίσκοπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και βάσιτησε Χριστό ημών αδελφότητου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Με τη δεόμεθα υπέ του Πατρός και Αρχιεπίσκοπου ημών Αθαναή. Καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλαμβρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Έτι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως των ψυχών πάντων των υπερ της πίστεως και της πατρίδος ημών ενδευκλέως αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων έτσι ενείς αγώστη ημών γένους, ημών πάλετε και επεσκάτων και υπέρ τους συγχωρητήν εαυτής, πάμπλη μέρημα ακούσιότε και ακούσιο. Να πάρουμε και τα μέσα παιδιά, γιατί μόνο τα έξω παίρνουμε. Αξιάρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, θαυμασμό και εθνική υπερηφάνεια εορτάζουμε και φέτος την 21η Νοεμβρίου, ημέρα γιορτής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Ημέρα γιορτής των εισοδίων της Παναγίας που με την ευλογία της οι Έλληνες έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας και ηρωισμού σε όλα τα πεδία των μαχών. Από τους Βυζαντινούς χρόνους, η υπέρμαχος στρατηγός θεωρείται προστάτηθα του έθνους σε όλους τους αγώνες του. Το όραμα της Θεοτόκου έδινε κουράγιο και δύναμη στους υπερασπιστές της βασιλεύουσας, στους αγωνιστές του 1821, στους μακεδονομάχους του 1904 και στους ήρωες του έπους του 1940. Αν ανατρέξουμε στα βάθη της ιστορίας, θα δούμε ότι η πολεμική αρετή είναι συνυφασμένη με την εμφάνιση της ελληνικής φυλής. Στη μάχη των Θερμοπυλών, οι Έλληνες πολεμιστές έμειναν εκεί μαχόμενοι και έπεσαν μέχρι ενός, αφήνοντας ιστορική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές Ελλήνων πολεμιστών. Στη Σαλαμίνα συντρίβονται οριστικά τα όνειρα των επιδρομέων να κατακτήσουν την Ελλάδα. Πρόμαχοι της ελευθερίας και της τιμής, οι Έλληνες συντρίβουν τις ορδές των βαρβάρων, σώζοντας τον πολιτισμό των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων. Ο Μέγας Αλέξανδρος με την εκπολιτιστική εκστρατεία του οριοθετεί μια νέα παγκόσμια εποχή. Ο ελληνικός πολιτισμός και η μεγαλοφυΐα του επηρέασαν βαθιά την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας και κατέθεταν την πολιτιστική και οικονομική ζωή των επόμενων αιώνων μέχρι και σήμερα. Το ελληνικό πνεύμα πέτυχε να υποτάξει ακόμη και τους κατακτητές Ρωμαίους και γέννησε την ελληνοορθόδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έπεσε μαχόμενος στις επάρξεις του κάστρου της βασιλεύουσας για την εθνική αξιοπρέπεια του ελληνισμού. Ακολούθησαν 400 χρόνια σκότους και σκλαβιάς. Σε όλα αυτά τα χρόνια έγιναν περισσότερα από 100 μικρά και μεγάλα απελευθερωτικά κινήματα.
Το 1821 τα ένοπλα τμήματα των κλεφτών και αρματολών αποτελούσαν το μαχόμενο στρατό. Οι Έλληνες ξεκίνησαν την επανάσταση ολιγάρχων και σχεδόν άοπλων, χωρίς οργανωμένο στρατό και χωρίς να υπολογίζουν ποτέ το μέγεθος της πανίσχυρης τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και η πολυπόθητη ημέρα της ελευθεριάς ήρθε. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την πήρε πίσω. Στις αρχές του 20ου αιώνα η προσπάθεια αφελληνισμού της Μακεδονίας αφήψει τους ελεύθερους Έλληνες. Ο Πάβλος Μελάς και εθελοντές από όλη την Ελλάδα συγκρότησαν τάρτικα σώματα και έσωσαν τη Μακεδονία μας από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες και τους νεότερους. Ακολουθεί ο πρώτος και δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Νέες σελίδες δόξας και ηρωισμού, γράφει ο ελευθερωτής ελληνικός στρατός, που πήρε την Ελλάδα από τη Μελούνα και την έφτασε στον Έστω. Στη θάλασσα, ο ελληνικός στόλος, με επικεφαλή το θωρηκτό Αβέροφ και με την απόλυτη κυριαρχία του στο Αιγαίο, έγινε οριστικά διπλάστηκα υπέρ του ελληνισμού. Κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ όλα τα κράτη παραδίδονταν το ένα μετά το άλλο στη ναζιστική Γερμανία και στη φασιστική Ιταλία, ύστερα από αντίσταση λίγων εβδομάδων ή και ημερών ακόμη, η Ελλάδα των Σαλαμινομάχων και Μακεδονομάχων είχε τη δύναμη να ορθώσει το ανάστημά της πρωτοφωνάζοντας όχι. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι σαν ένα σώμα, με μια ψυχή, ξεχύθηκαν ασυγκράτητοι στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Και με ιερό πείσμα, ακαταγόνιστο θάρρος και πνεύμα αυτοθυσίας, έγραψαν με το αίμα τους χρυσές σελίδες δόξας και τιμής στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Στην τότε ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησο πραγματοποιείται αυθόρμητα εθελοντική κατάταξη περίπου 1.950 εθελοντών από κάθε ηλικία. Συγκροτείται έτσι το ιστορικό Σύνταγμα Δωδεκανησίων Εθελοντών, το οποίο συμμετείχε αργότερα σε πολεμικές σειράξεις με τους Γερμανούς εισβολείς. Σε όλη τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το ελληνικό έθνος καθοδηγήθηκε από μια άξια πολιτικοστρατιωτική ηγεσία που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Οι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί δεν δίστασαν να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, κατορθώνοντας δια του παραδείγματος να μεταδώσουν στους άντρες πνεύμα ορμητικότητας και νίκης. Και η ελευθερία ήρθε. Η ελληνική σημαία κυμάτισε και πάλι στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας ήταν, είναι και θα είναι το πλέον υγιές κομμάτι και οργανωμένο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, την οποία υπηρετούν καθημερινά και στην περίοδο της ειρήνης μέσω της κοινωνικής προσφοράς. Χρόνια από τέλος του 1940, ο τουρκικός επεκτατισμός παραμένει προκλητικός και αναλύωτος. Η Άγκυρα εξακολουθεί να κλιμακώνει την πρακτική των εντάσσεων και προκλήσεων, αμφισβητώντας σε καθημερινή βάση τα εθνικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σήμερα που μεγαλώνει ως Κύπρος, κατά ένα μεγάλο μέρος κατέχεται παράνομα επί 48 συναπτά έτη από την Τουρκία, η οποία περιφρονεί προκλητικά τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επιδιώκει απροκάλυπτα αποσχιστικές τάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Χώρα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής σημαίνει χώρα που διαθέτει ετοιμοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις. Για τον σκοπό αυτό, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις καταβάλουν διαρκή καθημερινή προσπάθεια και δεν κάπτονται από πρόσχερες δυσχέρειες, όντας ο ηγητής της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, όπου κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η ρευστότητα και η εμφάνιση σύγχρονων μορφών απειλών, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στέλνουν 24 ώρες το 24ωρο ακίνητη φρουρή των συνόρων σε ξηρά αέρα και θάλασσα, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία. Στοιχεία που επιτρέπουν στους Έλληνες πολίτες να ασχολούνται απρόσκοπτα με τα ελληνικά τους έργα. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω 21 Νοεμβρίου. Χρόνια πολλά. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνεύματων δικαίων δε τελειωμένων με τα φυγάστων του νόσου σώτεραν άπαυσον πιλάτων αυτός εις την μακαρία ζωή την παράτη φιλάνθρωπε. Κατόπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Ελαστικάσον τούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις απάνω. Ο Καπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Δύο Θεός ημών ο καταπαυτής άδει, και τα ζωτήνα χρήσα στον πεπαιδημένον. Α,
αυτός και τα δικαστών του λαζού πότεραν άπαντων. Γεννήν και αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αμνήκε αυτούς παρθένους, η Θεόν αυτούς δίξαστα, πρέσβευε υπέρου ελεήνε. Και συγχωρηθήνε τα δικαστών του λαζού. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίστη μόνο δόξα σοι. Ο και νεκρόν και ζών και την εξουσία νεκόνε στον θάνατο βασιλεύς και αναστάσια και νεκρόν Χριστός και λυθήν ο Θεός και μόνο. Τους παιδίες πάνω κράντου και πάνω μαμαί και σε αυτομήτρος δυνάμει το τιμή και στο οποίο σταυρού προστασίες των Δημήνων Κορανίων. Δύο νέλων νερών δυνάμενο σώμα των ηγεσίες των Αγίων Δόξων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Προβατώρων Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου και του Ρέου ημέρου Κύριου του Χριστού Λαζάρου. Τα ψυχά πάντων των υπερτήρων αγωνιζαμένων και λογικών και πεθόντων ευκλαιώσε τους υγένους και μεναγόρτη πάλετε και πεσκάτων πατέρων και αδερφών ημών εν σκηνέστηκε εντάξει εν κόρπης Αβραάμ αναπαύσε με τα δικαίων συναριθμίστε ημάστε λέει είστε και σώσεως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός αιωνία σας ημνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηση αδελφοί ημών. Για τις ένοπες δυνάμεις, ο ανώτερος διοικητής του Ρασκό. Για την Περιφερειακή Ενότητα ΚΟ, η Αντιπεριφερειάρχης Εμπορίου και Επαγγέλματος. Για την Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ο διοικητής.
Ηλμενική Αρχή Κόμ. Πυροσβεστική υπηρεσία ΚΟΠ. Σύνδεσμος απογόνων εθελοντών παλιών πολεμιστών και εθνικής αντίστασης. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα ΚΟΜ. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Αντιφασιστών ΚΟ Νησίου. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Περιφερειακό Τμήμα ΚΟΠ. Παρουσιαστέ, έπο μου, αρ! Παρουσιαστέ, αρ! Τελετής, χρόνια πολλά.
γυρνάτε επειδή σε